Πάμε λίγο με μικρά διαλύματα, διότι όχι πάρα πολύ, πήγαμε κάπως πίσω στον χρόνο. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελευταία ενότητα, στο τελευταίο πάνελ. Τελευταίο, αλλά καθόλου λιγότερο σημαντικό. Θα λέγαμε πολύ σημαντικό και μάλιστα θα ακουστούν εδώ πέρα σε αυτή την ενότητα πράγματα που δεν είναι συνηθισμένο να ακούγονται και σε συνέδρια, ακόμα και σε εξειδικευμένα συνέδρια. Μιλάμε για το πάνελ με τον τίτλο Ενεργειακή Δημοκρατία, Άπεια και Κοινωνική Συνοχή, όπου έχουμε φιλοξενούμενους τον κύριο Γιώργο Σταθάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Υπουργός λέω, διότι άπαξ υπουργός, πάντα υπουργός, έτσι λέμε στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κύριε Σταθάκη? Είναι ο πρόεδρος. Είμαστε χώρα με αρκετούς τίτλους, οπότε. Ναι, και πρόεδρος, μέχρι και υπουργούς. Και βεβαίως ο πρώην υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας που έχει αφήσει τη σφραγίδα του στον χώρο και έχει αυτή τη σημασία του. Έχουμε επίσης τον Θωμά Κουτσουπιά, τον κύριο Κουτσουπιά, είναι πρόεδρος της ΕΑΣ Αγρινίου. Θα πείτε τι δουλειά έχει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου σε ένα συνέδριο ενεργειακό. Νομίζω θα λυθούν οι απορίες αυτές, διότι μιλάμε για μια συμμετοχή στον τομέα των ενεργειακών της ΕΑΣ Αγρινίου και του κ. Κουτσουπιά, η οποία είναι εντυπωσιακή ακριβώς στο πνεύμα των ενεργειακών κοινοτήτων που είχε θεσμοθετήσει ο κ. Σταθάκη ως υπουργός. Καλησπέρα για εμένα. Καλησπέρα. Έχουμε τον κύριο Παναγή ή θα τον περιμένουμε? Ωραία. Θα μπει εντωμεταξύ ο κύριος Παναγής από την ΠΟΣΠΙΕΦ. Έχουμε όμως τον κύριο Κώστα Κομινό, τον Διευθυντή του Δικτύου Αηφόρων Νήσων Δάφνη. Τον έχουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Ωραία. Θα καλέσω και τον συνάδελφό μου, τον Μιχάλη Μαστοράκη, νέο δημοσιογράφο και πολύ καλό. Και θα συντονίσει αυτό το τραπέζι αυτό. Μιχάλη, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Να ξεκινήσουμε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σταθάκη για την πρώτη ομιλία. Έχετε 10 λεπτά. Παρακαλώ, κύριε Σταθάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τις συζητήσεις που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε 3 θέματα. Ενώ οι στόχοι για το 2030 και για το 2050 είναι δεδομένοι, και ενώ ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αγορών, το target model, το χρηματιστήριο ενέργειας και άλλοι θεσμοί έχουν ήδη αποτελέσει πολιτική πάγια, μάλιστα και των 2 κομμάτων που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, εν τούτης, το πώς θα πάμε στους στόχους του 2030 και του 2050, το ενεργειακό δηλαδή σχέδιο για το πώς θα φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, παραμένει ένα τεράστιο κενό. Αυτό το ενεργειακό σχέδιο που αποτελεί το τεράστιο κενό, εγώ θέλω να το εξετάσω από 3 οπτικές. Πρώτον, από την οπτική της αποτελεσματικότητας ενός τέτοιου σχεδίου, το οποίο αφορά πρωτίστως το κόστος ενέργειας και το πώς θα γίνει η μετάβαση στους στόχους του 2030, διασφαλίζοντας ένα ενεργειακό σύστημα το οποίο θα παράγει σχετικά φτηνή ενέργεια. Η δεύτερη σκοπιά που θέλω να εισάγω είναι η κοινωνική διάσταση. Η μετάβαση στους στόχους του 30 μπορεί να αποτελέσουν και θα αποτελέσουν ένα βασικό μηχανισμό κοινωνικού αποκλεισμού. Διότι η μετάβαση στους στόχους αυτούς, στην κατοικία, στις μεταφορές, στη θέρμανση, στην ψήξη και ούτω καθεξής, είναι μια διαρθρωτική αλλαγή τεράστιας εμβέλειας, την οποία δεν μπορούν και δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν μια μεγάλη μερίδα κοινωνικών ομάδων, οι οποίες δεν θα έχουν τις εισοδηματικές δυνατότητες να εμπλακούν σε αυτή τη μεταβατική διαδικασία, θα μείνουν πίσω και θα βιώσουν
ακραίες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού γύρω από την ενεργειακή μετάβαση. Και η τρίτη οπτική που θέλω να βάλω στο ενεργειακό αυτό σχέδιο προκειμένου να υπάρξει κάτι ρεαλιστικό είναι η σκοπιά της οικονομικής ανάπτυξης, της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, της δυνατότητας η μετάβαση αυτή να αποτελέσει ένα οικονομικό δεδομένο το οποίο θα ενισχύσει την ελληνική οικονομία, θα ενεργοποιήσει επιχειρηματικότητα, θα ενεργοποιήσει παραγωγή εγχώρια, τεχνολογία εγχώρια και δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτής της μετάβασης. Άρα τρία τα κριτήρια, η αγορά ενέργειας και το κόστος ενέργειας, πώς θα διασφαλίσουμε χαμηλό κόστος ενέργειας. Δεύτερον, το κοινωνικό στοιχείο, να μην έχουμε φαινόμενα αποκλεισμού. Και τρίτο, το στοιχείο της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Μπαίνω με σύντομα σχόλια στα δύο πρώτα. Οι ΑΠΕ αναπτύσσονται στην Ελλάδα σε διαδοχικά κύματα. Το πρώτο κύμα με πολύ ψηλές τιμές ενέργειας. Το δεύτερο κύμα με διασφαλισμένες τις τιμές για 20ετία με χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Και μετά την εισαγωγή των διαγωνισμών, από το 18 και μετά, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ πιο χαμηλό επίπεδο τιμών για την επόμενη 20ετία. Σε κάθε όμως περίπτωση, οι τιμές αυτές και ο τρόπος διαμόρφωσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα, ενώ έχουμε άλλου τύπου προβλήματα, δεν είναι η αιτία μιας ακριβής ενέργειας, ίσα-ίσα που η ενέργεια για τα νοικοκυριά παραμένει χαμηλή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε δύο προβλήματα, τα οποία είναι διαρθρωτικά και δεν αφορούν τις ΑΠΕ, τις υψηλές τιμές χονδρικής αγοράς και φυσικά ένα σχετικά υψηλό κόστος για τη βιομηχανία μας. Απέναντι σε αυτά τα δύο λοιπόν προβλήματα, τα οποία μπορούν και πρέπει να τα συζητήσουμε διεξοδικά, εγώ θα κάνω μία σύντομη επισήμανση μόνο σε αυτό το σημείο. Η στρατηγική έτσι όπως διαφαίνεται να διαμορφώνεται δεν θα αλλάξει κάτι από τα διαρθρωτικά αυτά προβλήματα. Η γρήγορη απολιγνητοποίηση και η αντικατάσταση του λιγνίτη από φυσικό αέριο, το οποίο θα παράγει σχετικά ακριβή ενέργεια με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και με ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ, διαμορφώνει ένα μείγμα το οποίο, εάν δεν λάβουμε μέτρα άλλα, θα οδηγήσει σε σχετικά ακριβή ενέργεια για την επόμενη 20ετία. Κατά τη διάρκεια, δηλαδή, την κρίσιμη περίοδο της μετάβασης αυτής. Για να απαντήσουμε τώρα στα ερωτήματα αυτά, πρέπει να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο ένα μεγάλο μέρος της μετάβασης αυτής μπορεί να αφαιρεθεί από αυτή τη στρατηγική, δίνοντας προτεραιότητα σε ένα εναλλακτικό μοντέλο μετάβασης. Το εναλλακτικό αυτό μοντέλο μετάβασης έχει τρία χαρακτηριστικά. Έμφαση στην αυτοπαραγωγή, μεμονωμένη ή μιας ομάδας ή μιας κοινότητας ή 5 ξενοδοχείων μαζί ή μιας βιομηχανίας, δεν έχει και σημασία. Άρα έμφαση στην αυτοπαραγωγή. Δεύτερον, έμφαση στα τοπικά δίκτυα και στην μεγιστοποίηση της τοπικότητας ως απαραίτητο στοιχείο αυτού του μοντέλου και φυσικά στον αποκεντρωμένο χαρακτήρα του. Το ότι δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε σε μία περιοχή μέσα από ένα τέτοιο αποκεντρωμένο τοπικό αυτοπαραγωγικό κατά κύριο λόγο μοντέλο. Αυτό που περιγράφω είναι αυτονόητο για ένα νησί. Γίνεται αυτονόητο μάλλον για ένα νησί. Η δική μου σκέψη είναι ότι μπορεί να αποτελέσει ένα γενικότερο μοντέλο για όλη φυσικά την ενδοχώρα της Ελλάδας, καθώς είναι πληθώρα οι περιοχές που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά
σχετικά μικρό πληθυσμό, αεροκατοικημένα κτλ. Και για το οποίο το μοντέλο αυτό είναι ιδανικό. Το λέω αυτό διότι θέλω να αποκλείσω την ιδέα ότι η μετάβαση μέχρι το 2030 θα γίνει μόνο με μεγάλα έργα ΑΠΕ, μόνο με μεγάλες διασυνδέσεις, μόνο με έμφαση στους κανόνες της αγοράς. Το μείγμα ανάμεσα στα αυτά τα δύο μοντέλα, διότι το μοντέλο που προτείνω δεν θα εξαιρέσει φυσικά και τα μεγάλα έργα, θα γίνονται αυτά. Η αναλογία που θα γίνουν, χρησιμοποιώ το γερμανικό παράδειγμα ως κατεξοχήν, επειδή έχουν κάνει τη γρηγορότερη μετάβαση εκεί, είναι 2/3, 1/3. 2/3 πιο μεγάλα, μεσαία και μεγάλα έργα, 1/3 ουσιαστικά τοπική αυτοπαραγωγή, ενεργειακές κοινότητες και τοπικές διασυνδέσεις. Η δεύτερη πλευρά του μοντέλου είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η μετάβαση αυτή πρέπει να έχει ένα σαφή στόχο. Θα ξεκινήσουμε από κάτω. Θα ξεκινήσουμε από τις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες. Ένα μοντέλο αυτοπαραγωγής ή κάλυψης των φτωχότερων οικοκυριών σε μια πόλη, σε μια περιοχή, σε μια κοινότητα, γίνεται με συγκεκριμένα προγράμματα. Δεσμεύουμε δηλαδή πόρους για ένα πρόγραμμα. Είχαμε ξεκινήσει, η Greenpeace έχει εξαιρετικές ιδέες και εμπειρία γύρω από αυτό, ότι προωθούμε ένα πρόγραμμα με πολύ μεγάλη χρηματοδότηση φυσικά, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών ή οποιοδήποτε άλλου συστήματος, προκειμένου να καλύψουμε το 10% τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά σε μια πόλη με τη συμμετοχή του Δήμου, χωρίς τη συμμετοχή του Δήμου, με τη συμμετοχή μιας άλλων φορέων, δεν έχει και σημασία. Σημασία έχει ότι ξεκινάμε αυτό το μοντέλο μετάβασης έχοντας ως κεντρική μέρημνα ότι θα ξεκινήσουμε από κάτω. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών ομάδων θα ενταχθούν στο μοντέλο αυτονόητα, ξοδεύοντας τα χρήματά τους να βάλουν φωτοβολταϊκά στο σπίτι τους, να το διευκολύνουμε, να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να το διευκολύνουμε, να θερμάνουν το σπίτι τους χωρίς πετρέλαιο και χωρίς φυσικό αέριο, να το διευκολύνουμε. Εν τούτης, αυτό που θα το κάνει η αγορά, μια χαρά, η μέρημνα, η πόρη και η στροφή για αυτή τη δεκαετία πρέπει να έχει σαφή κοινωνική στόχευση προκειμένου να αποκλειστεί το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι κεντρική θέση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την έννοια ότι είναι αυτονόητο ότι ο κίνδυνος για αποκλεισμό είναι δεδομένος. Ως εκ τούτου, η χρήση των πόρων και το Ταμείο ανασυγκρότησε μια καλή ευκαιρία που θα έχει 38% σε αυτή την κατεύθυνση, είναι προφανώς αυτονόητο. Μπαίνω στο τρίτο και το τελευταίο κριτήριο. Η μετάβαση πρέπει να έχει υψηλή προστιθέμενη αξία. Άρα το κριτήριο επιλογής των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτήσουμε με οποιαδήποτε χρήση ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων, εθνικών, πρέπει να έχει και το κριτήριο της προστιθέμενης αξίας. Το παράδειγμα είναι πολύ απλό. Ένα εξοικονομώ έχει πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει λιγότερη προστιθέμενη αξία. Οφείλουμε, η ανάπτυξη τοπικών δικτύων έχει υψηλή προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, διότι τα παράγουμε όλα αυτά. Και ούτω καθεξής. Άρα το σχέδιό μας πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο. Η τεχνολογία είναι κρίσιμη. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες να αναπτύξει έξυπνες τεχνολογίες, το κάνει ήδη. Ο κόσμος των startups πηγαίνει πάρα πολύ καλά, χωρίς να απαιτεί την δική μας μέρημνα του κράτους, των κυβερνήσεων κτλ. Έχει μια δυναμική που στηρίζεται στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Συνεπώς, όλο το σύστημα των έξυπνων δικτύων, των έξυπνων πόλεων, της διαχείρισης των ενεργειακών συστημάτων κτλ. Είναι ένας νέος δυναμικός τομέας για την ανάπτυξη και τη μετάβαση αυτή και πρέπει να
ουδελή κριτήριο για το συγκεκριμένο ενεργειακό σχεδιασμό. Κλείνω με μία φράση. Η μετάβαση στη ΣΑΠΕ κουβαλάει πολλές αμαρτίες από το παρελθόν. Πάρα πολλές. Έχουμε ένα σύστημα αδειοδότησης πάρα πολύ προβληματικό με τις πρώτες φουρνιές αδειών του 7, του 8, του 9 και πάει λέγοντας. Έχουμε προβληματική αδειοδότηση σήμερα που έχει κολλήσει το σύστημα σε όλα τα επίπεδα και το πιο σημαντικό, δεν έχουμε χωροταξία. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό πρόβλημα των αντιδράσεων παρά μόνο εάν δώσουμε μία έμφαση με σαφήνεια σε ένα νέο σύστημα αδειοδοτήσεων, πολύ διαφορετικό από το παρελθόν, ξεκαθάρισμα των παλιών με νέα κριτήρια, σαφή χωροταξικά κριτήρια που να διευκολύνουν την αυτοκατανάλωση. Να μην χρειάζεται καμία άδεια για να βάλεις στο σπίτι σου φωτοβολταϊκά ή οτιδήποτε άλλο. Άρα νέα χωροταξικά κριτήρια. Ολοκλήρωση των χωροταξικών διατάξεων που δυστυχώς ξεκινήσαμε, δεν ολοκληρώνει η κυβέρνηση, δασικούς χάρτες, ειδικά χωροταξικά, κτηματολόγιο και ούτω καθεξής. Όλο αυτό το χωροταξικό πεδίο το οποίο θα επέλυε Natura, διαχείριση Natura και πάλι λίγο, που θα επέλυε όλα αυτά τα προβλήματα που σήμερα θα οξυνθούν και χωρίς αυτά δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη στον ΑΠΕ. Συνεπώς η κοινωνική αποδοχή όλης αυτής της μετάβασης γίνεται και μπορεί να γίνει μόνο με καθαρούς όρους, καθαρό ενεργειακό σχέδιο και κοινωνική εμπλοκή και επιμερισμού όλου του ωφέλους στην ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σταθάκη. Νομίζω ξεχωρίζουν από όσα είπατε και οι τρεις πλευρές που αναδείξατε για το κόστος ενέργειας, το ζήτημα του κοινωνικού αποκλεισμού και τις εγχώριες προστέμινες αξίες, ζητήματα τα οποία νομίζω θα τα βρούμε και μπροστά μας στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης. Ταυτόχρονα είναι προς μια σημαντική ανησυχία και ταυτόχρονα ζήτημα, ακριβώς αυτό που υπογραμμίσατε, ότι η γρήγορα πολυγνητοποίηση με φυσικό αέριο και ΑΠΕ ανοίγει το ζήτημα και οδηγεί σε ακριβή ενέργεια. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε και στον επόμενο ομιλητή.